Στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται τα τελευταία 24 ώρα, όπω γίνεται γνωστό, ένα συμβολιό τη νεαρή ηλικία που ασθένει από λεπτοσπύρωση, όπω έδειξαν οι ειδικέ εξετάσει που του έγιναν. Όπω αποκαλύπτεται ο νεαρό, βοήθησε στον καθαρισμό σπιτιού των γονιών ενό φιλού του στην περιοχή τη Αγριά. Μπήκε μέσα σε λάσπε, νερά, μεγαλώτσε και την επόμενη μέρα ανέβασε πυρετό, ενώ σύμφωνα με τους γιατρού η επόαση διαρκεί τέσσερι ημέρε. Παράλληλα αποκαλύπτεται ότι είχε επαφή με το νερό τη βρύση. Με πυρετό είχε και πονοκέφαλο και συμπτώματα σαν αποκρίωμα. Τη δεύτερη μέρα του πέρασε ο πυρετό και εμφανίστηκε μετά από λίγε ημέρε, όπω περιγράφεται. Και κατόπιν πήγε σε ιδιώτη γιατρό που δεν εντόπισε κάτι, με αποτέλεσμα ο νεαρό να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Εκεί του έγιναν εξετάσει, δεν έδειξαν κάτι, του έδωσαν αντιβίωση για τρει ημέρε και οι γιατροί τόνισαν ότι αν πάλι ανεβάσει πυρετό θα πρέπει να ξαναπάει στο νοσοκομείο. Όταν του τελείωσε η αντιβίωση, την Κυριακή του έγινε εισαγωγή. Τη Δευτέρα οι γιατροί του πήραν αίμα και το έστειλαν για εξέταση και οι γιατροί διαβεβαίωσαν ότι πάει καλά. Συγγενικά του πρόσωπα πάντω ευχαρίστησαν του γιατρού στο Αχυλοπούλιο που έκαναν ό,τι είναι δυνατόν Ωστε να δοθεί αγωγή στο παιδί. Σύμφωνα πάντω με γιατρού, η λεπτοσπύρωση είναι μικροβιακή λίμωξη, η οποία παρατηρείται σε ανθρώπου και ζώα και προκαλείται από ένα συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Το υγρό περιβάλλον και η παρουσία οργανικών υλικών συντελούν στην παρατεταμένη επιβίωση του μικροβίου.